Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live Arc Crystal Fear. Yay. Καλησπέρα. Κατάφερε επιτέλους και έφτιαξα το τέλειο ή μάλλον τα 6 τέλεια Argentavis. Επιτέλους, 2.53 health, 2.53 melee, 2.54 stamina. Και τα έχω βάλει εδώ πέρα και κάνουν συνέχεια αυγουλάκια, τα οποία επίτηδες τα αφήνω να κάνουν hatch στο πάτωμα. Έχω βάλει μερικά air condition εδώ από κάτω. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Και ένα κάπου από εκεί. Και κάνω μια χαρά τη δουλειά τους. Ένα αυγό έπεσε από κάτω, δεν πειράζει. Κάνω μια χαρά τη δουλειά τους air condition. Και τα αυγά γίνονται τέτοιο και τα μαζεύει εδώ μέσα αυτόματα και θα γεμίσει εδώ πέρα αρτσεντάβης κάποια στιγμή σιγά σιγά. Έχω βάλει 170, είχα 200 souls, δεν νομίζω πάνω από 200 αρτσεντάβης. Κάποια στιγμή θα το κλείσω. Καλά είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Dust, γεια σου Φώτη, καλησπέρα παιδιά, τι γίνεται. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γεωργία, γεια σου Τεό. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι γίνεται, πώς είστε, τι κάνετε. Καλησπέρα στον Αντώνη, καλησπέρα στο παιδί με τους αριθμούς. Καλησπέρα σας, τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια από τα ίδια. Πάμε να δούμε τι εννοώ μια από τα ίδια. Καλησπέρα Αρίστο. Εδώ, έχουμε κάνει tier 2, είναι τα origin, okay. Έχουμε κάνει tier 3, είναι το Demonic Creeper και το Demonic... τι είναι αυτό? Indom. Ok. Tier 4. Κάναμε Tier 4. Η Αλεξάνδρα λείπει από χθες. Δεν έχω ιδέα που είναι. Ελπίζω να είναι καλά όλα. Και για την ίδια και για την οικογένειά της. Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Έχει εξαφανιστεί από χθες το απόγευμα. Ούτε καληνύχτα είπε το βράδυ, ούτε καλημέρα το πρωί. Και ελπίζω να είναι όλα καλά. Θα δείξει. Θα το μάθουμε σύντομα. Λοιπόν, πού ήμουνα? Tier 4. Ναι, Chaos και Spirit Guardian τα κάναμε. Αυτό το κάναμε πριν λίγες μέρες, αυτό το κάναμε εχθές. Πάει και αυτό. Οπότε, κάποιος άνθρωπος τώρα λογικός θα έλεγε, α, πάμε Tier 5 στο διακοπές. Διακοπές δεν ξέρω, ήταν να ταξιδέψει να έρθει στην Αθήνα, αλλά νομίζω δεν ήταν ακόμα. Λίγο πιο... δεν ξέρω, μήπως έρχεται, θέλει μια μέρα να έρθει από Θεσσαλονίκη Αθήνα, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Την απήγαγαν οι Ιταλοί? Δεν νομίζω. Λοιπόν, Tier 5. Ωραία, πάμε Tier 5. Pycon the Creator και... Nova the Destroyer. Αυτά τα δύο. Όμως, αυτά τα δύο, καταρχάς θέλουν και τα δύο ακριβώς τα ίδια υλικά για να φτιαχτούν. Ακριβώς τα ίδια. Οπότε κοιτάμε μόνο τη μία συνταγή. Καλώς στο Παντελή. Καλησπέρα Παντελή, τι γίνεται? Καλώς ήρθες. Αλόχα και σε σένα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Όλα αυτά, μην κάθομαι να σας τα διαβάζω όλα αναλυτικά, τα βλέπετε. Όλα αυτά τα έχουμε ή μπορούμε να τα βρούμε τέλος πάντων εύκολα. Όμως χρειάζεται ένα Demonic Empress Soul και ένα Celestial Emperor Soul. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι από το Tier 5 μας στέλνει πίσω στο Tier 3. Πρέπει να ξαναπολεμήσουμε δύο φορές αυτό και δύο φορές αυτό. Δύο φορές το Demonic Creeper και δύο φορές το Demonic Indom. Να. Και για να τα κάνουμε αυτά πρέπει να έχουμε κάνει από 4 φορές το κάθε ένα origin. Οπότε γυρνάμε από την αρχή παιδιά, γυρνάμε στον πρώτο φάκελο. Tier 2, ξανά από την αρχή. Tier 2, 4 φορές το καθένα. Θα μου πεις τα έχω ήδη αυτά κάποια, οπότε μπορεί να μην χρειαστεί να τα κάνω όλα. Ας πούμε έχω 6 Raptor, δεν χρειάζεται να κάνω άλλο Raptor. Έχω ήδη 4 Κάρνο και 4 Αρκούδες και 4 Αρτσεντάβις, οπότε θέλω 4 Καϊρούκου, 3 Rex, 4 Σπάινο, 4 Wyvern. Θα μπορούσα να ψάξω να τα βρω οπουδήποτε γύρω γύρω σε όλο το χάρτη
και να τα σκοτώσω, αλλά νομίζω θα φάμε πιο πολύ χρόνο έτσι. Και θα έλεγα καλύτερα να τα κραφτάρουμε για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Να τα κραφτάρουμε και να τα κάνουμε summon σε μια συγκεκριμένη περιοχή όλα, ώστε να ξέρουμε πού είναι. Λοιπόν, να πάρουμε ένα τα καινούργια Archentavis, να δούμε πώς συμπεριφέρεται, πώς είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω ένα από τα καινούργια Archentavis, να του δώσω ένα max XP potion. Έτσι κι αλλιώς με τόσα πολλά origin που θα σκοτώσουμε, είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε αρκετά max XP potions. Άρα δεν μας πειράζει να χαλάσουμε κάποιο. Θα πάρω άλλο ένα saddle, Archentavis. Το βάλουμε εδώ. Bon. Όπα! Όπα! Ο Τζου! Πόσο? 10 μήνες! 10 μήνες! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για 10 μήνες υποστήριξη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καρδούλες στο chat και sub emote για τον Τζου. Καλησπέρα στον Dark Force. Καλησπέρα, τι γίνεται, πώς είσαι? Καλησπέρα. Έβαλα saddle, οπότε ανεβαίνω. Του δίνουμε ένα... Περίμενε, πάρε αυτό. Boink. Ωραία. Πάρε και ένα τέτοιο. Boink. Κοιτάξτε να δείτε τι λέω να κάνω σε αυτό. Λέω να πρωτοτυπήσω. Θα το αφήσω όλα όπως είναι. Και θα του δώσω μόνο melee damage. Τίποτε άλλο. Αυτό θα το έχουμε για να σκοτώνουμε origin. Άρα δεν χρειάζεται να έχει ταχύτητα. Θα του δώσουμε μόνο melee damage, ώστε να δούμε ποιο είναι το max damage που μπορεί να κάνει ένα Archentavis. Για να δούμε. Γεια σου Dark, μια χαρά είμαι. Πολύ καλά, ευχαριστώ που ρώτησες. Εσύ πώς είσαι, ελπίζω να είσαι και εσύ καλά. Και όλοι στο chat και όλοι όσοι δεν είναι στο chat. Και όλες. Amazing Wolfie, hi και σε σένα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Πόσο damage κάνει? Άρα, yes. Γεια σου, Σκορπιέ. 1.600, και άμα κάνω Ctrl C, κάνουμε τα 2 εκατομμύρια. Α, ξέχασα, δεν κάνει ατάκα αμέσως. Έχει ένα νεκρό σημείο. 2,5! 2,5 εκατομμύρια. Και αυτό εδώ που πετάει τα... Ωραία, τι γίνεται εδώ? Αυτό εδώ. $3,663,444. Κάτι από όλα αυτά. Τα φάγα όλα. Nice, very nice. Θα κάνεις καμιά σειρά με τον Χρήστο στο κοντινό μέλλον? Όχι. Στο κοντινό μέλλον όχι. Ο Χρήστος δουλεύει και δουλεύει πολλές ώρες. Και δεν του μένει χρόνος για παιχνίδια. Ειδικότερα παιχνίδια που θα πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας για ποιες ώρες μπορεί ο ένας, ποιες ώρες μπορεί ο άλλος. Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα που έχει πιάσει δουλειά να γράψουμε βίντεο με τον Χρήστο. Και τώρα το καλοκαίρι λογικά, άμα πάρει καμιά άδεια, δεν νομίζω να πάρει άδεια, αλλά λέμε τώρα, αν πάρει άδεια, το πιο πιθανό είναι ότι θα φύγει, θα πάει κάπου διακοπές, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες Πέτρο, τι γίνεται? Τους έστειλα για μπάνιο, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα. Σκοτώνοντας μερικά Artifact of the Great. Άρτη. Λοιπόν, ωραία, 28, περίπου 28-20. Ποιος θα μας πάει εκεί, 28-20. 28, όπως δεν έχει, πάμε εδώ. Μπανάκι, δεν ξέρω, μπορεί ναι, μπορεί όχι. 28-20. Quest.
28-20, πιο πολύ west και λίγο north. Fortnite, εγώ σίγουρα όχι τώρα. Μπορεί μες στο chat να βρεις κάποιον που να παίζει Fortnite, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Μπορείς άμα θες να ψάξεις στο Twitch για streamers που παίζουν Fortnite και εκεί πέρα σίγουρα στο chat θα βρεις πάρα πολλούς που παίζουν Fortnite. Περισσότερους από ότι σε ένα stream που παίζουμε Ark, σίγουρα. Ναι, βρε, το θυμάμαι. Δεν ξεχνάω τα νούμερα, μου φοβάσαι. 28-20. 28 το έχουμε. 20 West, να βάλουμε και λίγο γκάμα. Ωραία, κάπου εδώ. Θα ανέβλεπα κιόλας. Ακόμα μουσική. Artifact of the Great. Σίγουρα δεν κάνει αυτός μουσική. Έκανα 3,7 εκατομμύρια, για ποιο λόγο? Πήρα artifacts, πήρα artifacts. Ωραία, η μουσική αυτή τώρα από τι είναι? Υπάρχει κάποιο origin κατά λάθος? Αν βρω κατά λάθος origin δεν με πειράζει. Όχι, υπάρχει primal. Ωραία. Why not, θα μου πεις. Ένα κλικ είναι, δεν θα πάθουμε τίποτα να κάνουμε ένα κλικ. Ωραία. Πολύ damage αυτό το Resident Evil, παιδιά, πάρα πολύ. Άξιζε τον κόπο τόσες μέρες, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, πόσο είναι που ασχολούμαι με τα breeding. Άξιζε πάρα πολύ τον κόπο. Artifact of the Great. Εγώ είμαι 28-19 και αυτό είναι 29-22. 29-22 East. 29-22. 29 το έχω, 22 θέλω. Μας το κόλλησες και σε εμάς. Ναι. Όλοι κάνουν breeding στο server, παιδιά. Όσοι παίζουν τώρα στο server, όλοι κάνουν breeding. 29-22 δεν είπα. Πού είναι? Τι είναι αυτό? Είπα 29-22, αλλά δεν βλέπω κάτι. Να ψάξω με το κινητό. Όσο είναι εδώ κάτω και δεν φαίνεται. Έλα, θα το είχα βρει με το κινητό τόση ώρα. Πίσω. Α, ήταν από κάτω. Πολύ κάτω. Μάλλον... Ναι, 29 με στρογγυλοποίηση, ήταν 28 τάδε. 2,5 μύρια, έμεινε το καπέλο, έφυγε το καπέλο. Και το στάμινα κρατάει πάρα πολύ καλά. Μπράβο μου, μπράβο του Αρτσεντάβης. Επόμενο, είμαι 29-22. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ. Πάμε 34-34. Θα σκοτώσουμε όλα τα αρτιφάκτο που υπάρχουν. Στουκάτ, τι λέει, πάνε. Ποιοι πάνε είναι στουκάτ? Στόπα. Χαχα. Τι μου πες? 34-33 κάτι. Αυτό το κάτι το στρογγυλοποιώ όπως θα πάνω. Το κάνω 34-34. Για να θυμάμαι έναν αριθμό μόνο. Στάικα, τέτοια. Πού πάω τώρα, περίμενε, σταμάτα. 34, 30, εκεί. Εκεί. Όχι. Λοιπόν, θέλω east. Ναι. Και λίγο εκεί. Τώρα πάω σωστά. Ωπ, καλώ στην Αγγελική. Καλησπέρα, Αγγελική. Τι γίνεται? Χελό και σε σένα. Στέλιο 90, καλησπέρα και σε σένα, Στέλιο. Καλώς ήρθες.
Για 4-34. Αφίλ γκου. Τι, ποιο. Χαίστηκα λίγο. Ποιος το έκανε αυτό. Και δεν βλέπω κιόλας, μες τη νύχτα. Ποιος το κάνει αυτό. Ποιος το κάνει αυτό. Κάνεις από αυτά που βλέπω εδώ. 34-34. Γεια σου Γιώργο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες GS μας, στην παρέα μας. Ακολούθω τον ήχο. Αυτός ο ήχος δεν ακολουθείται φίλε μου δυστυχώς. Διότι μπορεί να είναι οπουδήποτε μέσα στην περιοχή που είσαι και ακούγεται ακριβώς με την ίδια ένταση και στα δύο ακουστικά. Δυστυχώς αυτός ο ήχος. Αυτό το έκανα εγώ. Ήθελα απλά να κλείσω τον buff, κατά λάθος το έκανα. Ζητώ συγγνώμη. Ωραία. Άκουσα μουσική εδώ. Υπάρχει ένας primal carno πίσω μου. Δεν το πέτυχα πολύ καλά. Παιδιά, κάνω 1,5 εκατομμύριο με κάθε κλικ. Μην ξεχνιόμαστε. Ποιος μαζεύει ξύλα. Α, αυτός με τον ήχο. Γεια σου Ηλία, με ξαναχαιρέτησες από την αρχή. Γεια σου Τζιεσμάν, καλώς ήρθες. Ωραία, εδώ είμαστε. Όχι πολύ health αυτό. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι κάνουν αυτά, τι κάνουν. Φέρε μου τα feathers, δεν ξέρω τι δίνεις. Ωραία. Elemental high. Άγγελος 20, καλησπέρα, καλώς ήρθες φίλε στο live και καλησπέρα και στον Διονούντα 3, καλησπέρα. Αντώνης, ο δεύτερος Αντώνης και ο Ζουκιο Κομ, όλοι εδώ, καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Το έχω κλείσει τον buff, μάλλον όχι. Ωραία, ξημερώνει σιγά σιγά να βλέπουμε και όλος τι μας γίνεται. Εγώ είμαι 35-30 κάτι και ψάχνουμε 33-34. 33-34 το έχω ίσια north, αν μπορέσω. Αυτό είναι γκάτσα. Health. Α, ένα απλό κλικ θες εσύ. Ωραία. 3,7 λέει. Τι είναι αυτό. Για ποιο λόγο να το σκοτώσω. Ας το πει να κάθεται. Λοιπόν, 30 τόσο. 43-39 έχει 2. 43-40. Κλείσει τον γάμα. 43-40 έχει 2. Κοντεύουμε να ξεμείνουμε από element με τα breed. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι καλά από element, δεν έχω παράπονο. Λογικά ίσως να πες περισσότερες ώρες από μένα τη μέρα ή μπορεί να έχεις μικρότερη παραγωγή element. Ωραία.
Όταν κάνεις τέτοιο, μη βάζεις 10 transmitter, βάζε 9 mutators. Μη βάζεις 10, βάζε 9. Τι συνταγμένες θα ψάχνω τώρα, ποτέ δεν μου γράφεται συνταγμένες. 30... δεν θυμάμαι. Τι κάνω, τι, ποιος? Γιατί το κάνεις αυτό? Διονούντα, καλησπέρα. Γιατί το κάνω πιο, που σκοτώνω το artifact? Αυτά εδώ μας δίνουν οι artifacts. Αντί να μπαίνω σε όλες τις σπηλιές και να παίρνω ένα-ένα artifact, σκοτώνω ένα τέτοιο και μου δίνει 3-4 artifact μαζεμένα. Είναι πολύ πιο γρήγορα. Και επειδή θα χρειαστούμε πάρα πολλά artifacts για αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα, είναι πιο εύκολο να τα μαζέψω έτσι τα artifacts. Γεια σου Πάνο, καλησπέρα. 39, είπα εδώ 43 40 43 40. Θα πάμε να δούμε. 43 μισό 40 40, το έχω. Πάμε ίσχυ south, ίσχυ south. Ωραία, 43 μισό. Ωραία, πρέπει να το βρω κάπου. Να το. Ω, δύο μαζί, actually. 3,8, 4,4, 1. Έτσι να τα πιάσω και τα δύο μαζί. Ναι, ρε φίλε, μα ποιος είμαι. Sorry για τον ενθουσιασμό μου, αλλά. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τι έπαθε το τερανόντα, παιδιά. Το δάγκωσε το πάρασορ. Κακό πάρασορ. Α, είναι primal. Θα πεθάνεις. Καλησπέρα Πάνο, καλώς ήρθες. Καμπαγιόβ, καλησπέρα, καλώς ήρθες φίλε μου. Καλώς μας πήκες. Λοιπόν, τι άλλο. Πρέπει να έχω πολλά artifacts. Όντως, πράγματι. Έχω πολλά. 29. Να αφήσουμε κανένα artifact ζωντανό και για τους άλλους παίκτες. Κατά λάθος τη σκότωσε αυτή τη μίγα. 44-40. Να αφήσω δύο και για τους άλλους παίκτες έτσι, γιατί μπορεί τώρα μην είμαι λίγο τέτοιο αυτό. Σας αφήσω δύο. Δύο για τους άλλους παίκτες. Το σερβερ. Τι είναι αυτό τώρα, θέλω. Αυτό πάλι έφυγε. Δεν αφήνουμε τίποτα ζωντανό, ε. Άσε δύο μωρέ, δεν πειράζει. Φάτα όλα τα artifacto, μην αφήσει τίποτα. Κρίμα είναι μωρέ. Παίζουν και άλλοι παίκτες, μπορεί να τα θέλουν. Λοιπόν. Α, ακούμπησα, δεν ξέρω. Πάμε να ακουμπήσουμε το παλούκι. Ωραία, τώρα το ακούμπησα το παλούκι. 68 element, μπράβο. Από τα primal. Αυτό εδώ γιατί το έχω πάνω μου, και αυτό. Και αυτό. Ωραία. Αυτό βάλω το κάτω, αυτό βάλω το εδώ. Να κουμπίσω άλλη μία. Αχ, μ' αρέσει πολύ. Και να μεταφέρουμε με αυτό εδώ όλα τα υπόλοιπα από το Argentavis, να τα βάλουμε στη θέση τους. Αυτό πάει στο Primal Smithy. Όλα αυτά εδώ. Και εδώ πέρα είναι τα αίματα στο ψυγείο. Ωραία. Nice. Μια ερώτηση λίγο άκυρη, δεν πειράζει. Αν τα artifact τα έχουμε σε πένταστάλ και κραφτάρουμε κάτι, μπορεί να το τραβήξει από το πένταστάλ? Όχι, γιατί δεν το έχεις μέσα στο inventory του πένταστάλ. Το βάζεις πάνω που έχει μια ειδική υποδοχή. Αν το έχεις μέσα στο inventory του πένταστάλ, μπορεί να το πάρει. Αν το έχεις από πάνω, εκεί που εμφανίζεται, τότε δεν το παίρνει. Έβλεπες νίντζα, δεν πειράζει. Και αυτός καλός είναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πράγμα ωραίο, πράγμα καλό. Ωραία, θα τα αφήσω τώρα, επειδή δεν θα μπορέσω να τα πάρω εγώ πάνω μου, θα τα αφήσω εκεί μέσα. Να σε καλά, Ρίστο. Θα τα αφήσω εκεί μέσα και θα τα κάνω πουλ από εδώ ό,τι χρειαστώ. Λοιπόν, να δούμε ξανά. Λάθος κουφάκι, εδώ. Από 4 από το καθένα θέλω. Τουλάχιστον.
Τουλάχιστον πάμε να τα εσωφαρίσουμε, να τα κάνουμε όλα τεσσάρια. Λοιπόν, 4 καϊρούκου, να τα σημειώσω ή να τα κρατάω. Τέσσερα καϊρούκου. Καϊρούκου. 4. Αυτό τι θέλει, θέλει μόνο blood, έτσι που έχω πολύ blood ούτως ή άλλως. Και θα πάρει 4 artifacts. Α, είχα ήδη 7 artifacts εδώ, ωραία. Πάρε το blood λοιπόν και φτιάξει 4 τέτοια. Τέλεια. Πού ήμουνα? Δεν θυμάμαι. Εδώ. Α, βγάλε το... Μισό. Ναι, ωραία. Α, τι λέει, τι είναι το αλφα? Δεν το ξέρω. Ευχαριστώ. Ηλία, τι έκανες στο Polypolymer, θα τώρα θα δεις. Μάλλον δεν θες να δεις, αλλά θα σου δείξω. Καϊρούκου, τα κραφτάρω τώρα τα 4, ωραία. Θέλουμε 3 Rex. Rex. Εδώ, Origin Rex. 3. Μπαμ. Ναι. Rex. 4 Spino, 4 Wyvern. 4 Spino, 4 Wyvern. Τέσσερα Wyvern. Ξεστή, κάνε πουλ για 8. Mm-hmm. Και 1, 2, 3, 4 Wyvern και 4, 8 είπα. Σπάινο. Done. Το Polymer, εδώ. Καταπληκτικό. Δεν γίνεται να βάλεις πάνω από 2 εκατομμύρια. Οπότε έβαλα κι άλλο ένα. Και τα υπόλοιπα Polymer τα βάζω δίπλα. Τρομερό. Αυτά τα συνθηματικά που λέει η Αγγελική με τον Παντελή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν καταλαβαίνω. Μιλάνε μεταξύ τους μια δική τους γλώσσα που δεν καταλαβαίνει κανείς τι γράφουν. Origin. Ωραία. Λογικά με το καταπληκτικό μας Αρτζεντάβις δεν θα έχουμε κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα. Θα τη σκοτώσουμε όλα χαλαρά. Αλλά δεν χάνουμε τίποτα να πάρουμε μαζί μας stimulants και healings. Report τον Ηλία γι' αυτό. Γι' αυτό. Ωραίο είναι. Σκέψου ότι σε λίγο καιρό θα έχω τόσο πολύ Polymer που θα έχει πιάσει όλη αυτή τη γραμμή μέχρι πάνω, οπότε θα είναι στο ίδιο ύψος με τα υπόλοιπα. Γιατί το λέω αυτό. Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Όπα, λάθος, μεγάλο λάθος, είναι attacking target, passive πρέπει. Μπράβο. Έτσι μου ήρθε, δεν ξέρω. Λογικά όλοι καταλαβαίνουν αυτά που γράφετε, μόνο εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι γεμίζει, δεν ξέρω. Και τα tech. Γεμίζουν και τα tech. Κι όμως, Γεωργία, νόμιζα και εγώ ότι δεν γεμίζουν, αλλά τελικά γεμίζουν. Επειδή το Polymer κανονικά στακάρει σε κατοστάδες, νομίζω, ουσιαστικά το μετράει σαν slots και πιάνει πάρα πολλά slots και γεμίζει. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι γίνεται. Να γεμίσω όλο τον τοίχο. Okay. Τι προσπαθείς να κάνεις, το εξήγησα στην αρχή, αλλά δεν πειράζει, μπορώ να το ξαναπώ. Θέλουμε να σκοτώσουμε πολλά Origin. Γι' αυτό και έχω φτιάξει εδώ όλα αυτά τα Origin πάνω μου. Να σκοτώσουμε πάρα πολλά Origin για να μπορέσουμε να κραφτάρουμε ξανά τα επόμενα tier bosses. Σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ζώο εδώ. Ήδη. Από κάτι άλλο. Κνιντέρια μόνο, δεν μας απασχολούν, αυτά είναι από κάτω. Ωραία.
Πολύ τέτοιο. Βάλει ένα fitting trough εδώ, ρε, να μην βγαίνουν οι πέτρες. Ένα fitting trough βάλει να μην βγαίνουν αυτά τις πέτρες εδώ. Είναι σπαστικές. Κολλά στην ώρα της μάχης. Ένα, ειδικά ένα tech fitting trough. Να μην σπάει κιόλας. Τα πιο πολλά τα καθάρισα, τουλάχιστον τις μεγάλες πέτρες που μπορούμε να κολλήσουμε. Α, τι να κολλήσουμε, αφού μην κολλήσει τον boss πάνω και κάνει τη spawn. Ωραία. Αυτά εδώ δεν είναι κάτι που σπάνε. Nice. Καλησπέρα, Σάντο, καλώς ήρθες. Νομίζω ότι ξαναχαιρέτησα. Έχουμε τόσο πολύ από αυτό το άχρηστο υλικό. Είναι άχρηστο επειδή έχουμε πολύ, αλλιώς πάντα χρειάζεται το polymer. Λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο το inventory εδώ του ζώου. Βάλε πρώτα αυτό, μετά αυτό και τρίτο αυτό. Βγάλε το κρέας από εδώ. Ωραία. Νομίζω καλά είναι, έτσι. Θα έχω πρώτο το stamina, δεύτερο το health και τρίτο το καλό health. Ωραία. Βάλε και λίγα τέτοια. Μα ρωτήσω γιατί κάποιος να θέλει ασπίδα μέσα στην αρένα των boss. Άννα, ευχαριστώ πολύ για τα πιτάκια. Δεν έχω ιδέα. Έχω δει δύο ασπίδες εδώ, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ίσως κάποιος νόμιζε ότι δουλεύει ανάποδα. Ότι κρατάει το boss μέσα και όχι έξω. Δεν ξέρω. Μήπως... όταν τελειώνει η μάχη... Α, ξέρεις τι. Κάτι που μπορώ να φανταστώ, ότι όταν πολεμάς με Guardian, όταν σκοτώσεις τον Guardian, να μπεις μέσα στην ασπίδα μέχρι να κάνεις την αλλαγή για να μπορέσεις να του ρίξεις τη σφαίρα για, ξέρεις, επειδή βγαίνει αμέσως το tameable, να μπορέσεις να κρυφτείς εδώ πέρα για να αλλάξεις, ξέρω εγώ, να πάρεις ένα griffin ή κάτι άλλο για να ρίξεις το tameable, κάτι τέτοιο. Ηλία, το ARK πόσο κάνει στο PC? Δεν θυμάμαι, 55 ευρώ νομίζω, είναι ακριβούτσικο. Είναι ακριβούτσικο το ARK τώρα. Πρέπει να περιμένεις κάποια έκπτωση που θα γίνει μάλλον το καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Καλοκαίρι. Το, μήπως κάποιος είχε πει ότι το 15 Αύγουστο συνήθως κάνουν εκπτώσεις, δεν έχω ιδέα. Καλησπέρα, Άννα, καλώς ήρθες σε ακόμα ένα live stream. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πιγκουίνο. Φτάνησα και το κλείσα, μπράβο μου. Μπορώ να το κάνω lock. Lock θέλω. Lock. Μπράβο. Δεν το πέτυχα καλά. Δύο εκατομμύρια, ε. Μπράβο, άρχισε τάβης. Ω, το πέτυχα γεμάτα τώρα. Τι είναι ακόμα τέσσερα. Μπορώ να προσγειωθώ. Φυσικά δεν πάμε. Να το. Πω. Έφυγε. Ωραία. Άννα, αυτό είναι το καινούργιο Μαρσεντάβης που έχει 2.53 health, 2.53 μίλι και 2.54 στάμινα. Και του έδωσα level up μόνο στο στάμινα, πουθεν άλλο. Μόνο μίλι. Μόνο μίλι του έχω δώσει, τίποτα άλλο. Α, τρόμαξα εκεί. 30. Θα περάσεις ωραία, φίλε μου. Πάρε μια καλή από μένα. Όπου πίσω μου πήγε. Πειράζει. Κάντο. Όταν είσαι προσγειωμένος θα πετάει μπροστά. Όλα τα όρια μαζί. Όχι μωρέ, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κάνω όλοι μαζί. Ηλία,
είμαι εδώ από την αντίστροφη Α, μέτρηση. Απλά δεν είχες γράψει. Οκ. Okay. Γιατί δεν παίρνεις το spirit, γιατί δεν έχει τόσο καλό σημάδι και γιατί μ' αρέσει περισσότερο το Argentavis. Το spirit θα το φυλάξω για τα πιο μεγάλα boss, όχι για τα origin. Για τα origin να πάρει spirit είναι λίγο overkill. Ειδικά τα μικρά θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, τα μικρά δεν μπορείς να τα πετύχεις εσύ με το spirit. Θα κάνεις 100 ώρες να τα σκοτώσεις. Γιατί δεν μπορείς να τα πετύχεις με το μικρό. Κοίτα, ένα σπάινο ή ένα ρεξ, ναι, μπορεί να τα κάνεις one hit ίσως, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν πειράζει, μου αρέσει το Argentavis. Level 40, εντάξει. Δυσκολεύτηκαμε πάλι. Σαν να μην τα τρώει πολύ καλά, έτσι. Το καλύτερο είναι να είμαι έτσι και να πατήσω εδώ στην ουρά μου. Ευχαριστώ και για τα πιτάκια σου, ένας καλά. Α, να ξέρεις τι έχει γίνει με την Αλεξάνδρα, έχει χαθεί. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Ανησυχώ. D60, ήρθε να πάρει το αίμα του πίσω, των φίλων του. Στον τίτλο του live τι έχει. Πού βλέπεις πόσα άτομα είναι μέσα. Εγώ το βλέπω κάπου που εσύ δεν μπορείς να το δεις, αλλά μπορείς να το δεις και εσύ κάτω από το live. Ή στο τίτλο του live, άμα το βλέπεις από κάπως αλλιώς. Αυτό το 1,4 εκατομμύρια γίνεται να το κάνω συχνότερα. Δεν επιτίθεται. Έχει παραδώσει πνεύμα. Ξέρω ότι είχε κάτι δουλειές. Α, οκ. Okay. Άμα είναι όλα καλά στην υγεία της και στα παιδιά της και όλα αυτά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά ανησύχησα λίγο. Μας έχει συνηθίσει να απουσιάζει. Νόος. Ωχ, σακουλάκι, Λία. Να πάω να το βρω το σακουλάκι τώρα. Που το είδατε το σακουλάκι, ρε παιδιά. Έχω 4 souls, έχω σκοτώσει 4 πιγκουίνους. Εδώ έχει κάτι μέσα που αποδεικνύει ότι έχω σκοτώσει 4 πιγκουίνους. 4 ζώα. 4... Όχι. Δεν ξέρω. Είδα το σακουλάκι. Γιατί εγώ δεν το βλέπω. Μια ερώτηση. Όσο θέλεις, εδώ είμαστε. Ναι, μου έστειλε μήνυμα ότι έχει μετακόμιση. Α, μετακόμιση. Οκ. Okay. Μία ερώτηση. Θυμάσαι που στο προηγούμενο live το bot το αμέα το διάβασε κανονικά. Ναι, το θυμάμαι. Μία ερώτηση. Θυμάσαι. Α, το ίδιο είναι. Ναι, το θυμάμαι γιατί αμνησία έχω πάθει. Έχεις 4 armor στο RG, οπότε 4 boss. Γεια σου, ρε Τόνι. Καλώς ήρθες. 2. Δίνει μόνο ένα armor το κάθε boss. Οκ. Okay. Οπότε έχουμε πάρει όλα τα πράγματα και δεν μας λείπει τίποτα. Θα τα δω όλα μαζί στο τέλος. Νομίζω έχω βρει λίγο καλύτερα παπούτσια. Η αλήθεια είναι ότι για Spino και Rex θα μπορούσα να πάρω το Spirit Wyvern, έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει γιατί θα τα βρίσκω γεμάτα με το Arsentavis. Level 5, level 10. Δεν έχω βάλει το Spyglass. 40. Μια χαρά είναι να κάνει το 40. Πάμε. Τι... δεν χρειάζεται το λοκάρο, το έχει τέτοιο τάστο. Πάμε. Θες να δαγκώσεις μία πρώτος. Δοκίμασε μία, κάνε μία. Δεν θέλεις. Οκ. Okay. Εγώ παιδιά τον άφησα να με δαγκώσει πρώτος, δεν ήθελα.
Όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο πιγκουίνος τελικά είναι το πιο δύσκολο boss. Το πιο δύσκολο όριτς είναι ο πιγκουίνος. Τι level είσαι εσύ, 180. Βάραμε, θες, φεύγει. Μη φεύγεις, δεν σου κάνω κακό, σταμάτα. Βάραμε, μπράβο. Ηλία, βγάλε με τα δύο μαζί. Όχι βρε, γιατί να βγάλω. Καλά, ειδικά τώρα που έχουν μείνει τα όριτς με τίποτα δεν βγάζω δύο μαζί. Θα τα χάσω. Αυτό είναι, τώρα έπιασε καλά. Ευχαριστώ Γεωργία για τα πιτάκια. Α, έχουμε και τα σπάινο, μπορώ να βγάλω σπάινο δύο μαζί. Ή μπορώ να βγάλω... Ναι, τέλειωσαν τα ρεξ. Δεν θέλω δύο μαζί γιατί δεν θα έχω καλό έλεγχο. Ενώ τώρα... Κάθομαι δίπλα του. Και του βαράω είναι πιο εύκολο. Έλα. Υδρώνεις πάρα πολύ γι' αυτά. Ναι, γι' αυτό έχω ανοίξει το air condition. Τα κατάπια όλα. Αμάστα. Άντε να κάνουμε το χατήρι της Γεωργίας. Έπρεπε να είχαν cooldown αυτά, να μην μπορείς να φας γρήγορα δύο. 2.70 και 2.80. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λίγο. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα φάω και τα δύο ταυτόχρονα. Μόνο το ένα. Κρίμα. Άω, δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνεις. Πάλι θα με λένε hacker. Λίγη ξεκούραση πριν πάμε στα Wyvern. Έχουμε λίγη περιπέτεια. Είχαμε πολύ περιπέτεια, Τέο, τώρα που έβγαλε δύο μαζί. Όλα μαζί έπρεπε. Εν τω μεταξύ, για ποιο λόγο σας παμάρει με costumes. Δεν έχει νόημα. Ακόμα έχω ένα Max XP Potion. Ένα Max XP Potion. Το δείχνω για αυτούς που με λένε τυχερό. Ένα Max XP Potion μόνο. Σακουλάκι κάτω δεν βλέπω, μόνο πέτρες έχει. Λοιπόν, πάμε. Αχ, Ηλία, μέχρι και εγώ κουράστηκα που έκανες δύο μαζί. Ήταν κουραστικό, ρε Θεό, γιατί έπρεπε να τα σκοτώσω ξεχωριστά. Δεν πεθάναν ταυτόχρονα. Και τώρα, Wyvern. Wyvern. Ελπίζω να φύγουν εύκολα. Control C. Έλα στην ευθεία. Σκάτα. Έλα στην ευθεία. Έλα, πώς κάναμε το spirit. Έλα, δεν έπιασε. Πάρε ένα απλό κλικ. Πάρτα. Ρε δεν πιάνει τη φάση. Σαμποτάζ. Σκάτα. Λοιπόν, τώρα το έχω καλά. Ρε. Το σπαμάρω και δεν πιάνει. Άντε, μπράβο. Στη μέση πήγε το health. Δεν πιάνει. Δεν το πέτυχα πολύ καλά. Έρχεσαι. Πάμε. Έλα ρε, δεν... Τι δίκασες, Ηλία, το Wyvern. Το δίκασες. Μήπως θέλει να κρατήσει λίγο πατημένο. Δεν ξέρω. Εγώ το σπαμάρω.
Πατημένο δούλεψε, λες. Ξέρει ο τόνος, παιδιά, να τον ακούτε. Τον ακούτε. Εντάξει, το ότι δεν το πέτυχα ήταν δικό μου λάθος τώρα, αλλά τουλάχιστον έπτασε. Έλα, ένα απλό κλικ είναι, έλα εδώ κάτω να στο κάνω, μην ρίξεις ένα σακούλι. Α, δεν βρίσκω σκασμένο. Εντάξει, θα πήρα άλλα πράγματα. Ωραία. Κατάκι. Ωραία, επόμενο. Εκατό. Καλά είναι το 100. Όντως πατημένο δουλεύει. Ένα εκατομμύριο έμεινε. Έλα εδώ. Αυτό το Wyvern μας κούρασε πολύ. Και νομίζω δεν θα προλάβω να φάω το πτώμα του. Μην πες στο νερό μας. Εντάξει. Είναι φίλοι με το Βαγγέλη, ο Τόνι, γι' αυτό ξέρει. Α, Τόνις 30. Πού είμαι, εδώ. Άλλα δύο. Να βγάλω δύο γάιβερ μαζί, όχι. Σκάτα. Hey. Άλλα, ένα hit έχω, ένα hit. Λοιπόν, πάμε. Δεν έπιασε. Α, αυτό ήταν. Βαριέμαι να πάω να φάω το πτώμα. 30! 30 και δεν τρέπεται. Εγώ θα έφευγα, άμα ήμουν 30. Εχ, τσούφιο ήτανε. Ποιος είναι αυτός ο Βαγγέλης. Είναι ο άλλος με αυτός που τα κάνει όλο σωστά. Όγιες. Oh yes! Oh, 3 max XP ποσιό. Μια χαρούλα. Μια χαρούλα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Του πάνω το αντισυντάβει στο καινούριο. Το δίκα ζηλεύουμε το μήπω θέλει να καταλάβει. Τυχερέ, χαχά. Πάμε σπίτι. Το θέμα είναι ότι τώρα θα χρειαστεί να παλέψουμε με λίγο πιο δύσκολα boss. Ακούμπησα. Πάρα αυτά. 15 blood, όχι δεν τα κάνω σφαίρες. Ωραία. Ωραία. Όχι, όχι αυτό, δεν θέλω. Πώς φεύγει. Εδώ. Λοιπόν, βάλε τις σφαίρες στο ψυγείο. Τα αίματα. Ωραία, τα βάλε. Και τα υπόλοιπα εκεί. Τέλεια. Να δούμε ρούχα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα, αλλά ας δούμε ρούχα. Helmet. Έχω 7400. Τσέσπιση έχω demo, celestial, τι είναι αυτό. Leggings. 8% όχι, αλλά είναι πολύ καλά leggings. Gauntlets 8000. Πολλά γάντια πήραμε. Όχι. Και boots τότε που έχω μόνο 6000. Και έχουμε 7000. Πού ήταν εδώ. Ωραία.
Τα σκίνα από τα όρια του είναι τι τα κρατάς, δεν ξέρω. Αυτό που με ρωτάς τώρα δεν έχω κάτι να σου απαντήσω. Ωραία, είμαστε ωραίοι. Πάμε να δούμε τώρα για ποιο λόγο τα κάναμε όλα αυτά, γιατί κάποιοι έχουν απορίες. Να τα ξαναπώ μια από την αρχή. Έχουμε κάνει tier 2. Είναι τα origin. Έχουμε κάνει tier 3 που είναι αυτό και αυτό. Έχουμε κάνει tier 4 που είναι τα ο Chaos και το Spirit Guardian. Το Spirit Guardian το κάναμε εχθές. Για να πάμε στο tier 5 που είναι το επόμενο βήμα, χρειαζόμαστε να σκοτώσουμε ξανά ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Ξανά πρέπει να σκοτώσουμε ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο κάναμε τα Origin πάλι, γιατί όπως βλέπετε θέλουν Origin Tributes για να γίνουν αυτά και νομίζω ότι έχω αρκετά, έχω βασικά παραπάνω από όσα θα έπρεπε. Ένα, δύο. Α, όχι, θέλω ξανά κι άλλα. Κι άλλο ένα τέτοιο, κι άλλο ένα τέτοιο. Ναι, δύο. Δύο από αυτό και δύο από αυτό. Γιατί πρέπει να πολεμήσουμε στο tier 4, στο tier 5. Tier 5, πρέπει να πολεμήσουμε και αυτό και αυτό. Και θέλει ένα Celestial Emperor και ένα Demonic Empress αυτό και ένα Celestial Emperor αυτό και ένα Demonic Empress αυτό. Γι' αυτό και θέλουμε δύο από το ένα και δύο από το άλλο. Δύο τέτοια και δύο τέτοια. Και μετά δεν, λέω ότι δεν είμαι τυχερός. Τι εννοείς δεν είμαι τυχερός? Γιατί τι πήρα που ήταν τυχερό? Δεν κατάλαβα. Για πείτε μου. Πήρα κάτι που θέλει τυχή για να το πάρω. Εγώ πιστεύω ότι με τόσα origin που έχω μου σκοτώσει είναι, έπρεπε να είχα 30 max XP potion τώρα. Λοιπόν. Δύο τέτοια και δύο τέτοια. Θα τα αφήσω προς το παρόν εκεί μέσα. Να πάμε να κάνουμε τα δύο. Πάμε να κάνουμε τα δύο Celestial. Πάμε να κάνουμε τα δύο Celestial. Έτσι όπως είμαστε. Έτσι όπως είμαστε. Δύο Celestial κατευθείαν. Μπαμ μπαμ. Τέσσερα origin σήμερα, 0 potion. Εντάξει. Το ότι δεν είμαι τυχερός εγώ δεν σημαίνει ότι είναι τυχεροί όλοι οι άλλοι. Ή το ανάποδο. Απλά είμαστε όλοι άτυχοι. Λοιπόν... Δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα, έτσι. Μπορώ να το βγάλω αυτό μέσα στην αρένα του Δημήτρη. Ή θα τη σπάσει. Ξέρει κάποιος. Νομίζω εκεί είχα βγάλει και το άλλο, οπότε είμαστε κομπλέ. Εκεί είχα βγάλει και το άλλο. Άντε να πάρουμε τίποτε καλό Celestial Arbor. Εδώ. Θα άξιζε να είχα ένα δεύτερο Αρτζεντάβης μόνο και μόνο για να παίρνω το Mate Boost. Θα άξιζε. Δεν ξέρω. Θα κάνω 33% περισσότερο damage. Ή 30% περισσότερο damage. Θα άξιζε, δεν θα άξιζε. Άχα, ένα... Δεν ξέρω αν θα ζήσει. Θα το εξαφανίσεις έτσι κι αλλιώς. Α, οκ. Okay. Στο Celestial Rex πήγαινε έτσι, ναι. Πάμε γιόλο. Ναι, χρειάζομαι τίποτα άλλο. Θα βγει εδώ που σημαδεύω, έτσι. Ω, Παναγιά μου. Σπάγκλας. 260. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες. Ρε! Ha ha ha.
Αυτό ήταν πιο εύκολα από τα Origin. Τι πες τώρα, όντως. Αχ, σιλ πήρα. Και μου έδωσε το Tameable. Κάτσε, με σκοτώσω το Tameable. Περίμενε. Αυτό. Αυτό είναι 40, ρε. Αυτό είναι 40. Είναι το λυπάμαι. Κοίτα, το βλέπω έτσι τώρα και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Ωραία ήταν. Αυτό ήταν όντως πολύ δύσκολο. Helmet 10.000. Oxygen Radiation. Unlimited Oxygen. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? You have unlimited oxygen. Αυτό. Εκεί. Τι ακούγεται? Ηλία, κάτσε 5 λεπτά να ξεκουραστούμε. Ναι, ναι, γιατί ίδρωσα λίγο. Κουραστήκα. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σου, Αγ, σε χαιρέτησα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τι ήθελα να κάνω? Α, να σας δείξω για κάτι, πάμε σπίτι. Θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω πως το ξέρετε, μάλλον όλοι το ξέρετε. Στελάρας 08, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το follow. Ηλία, κάτι είδα στο YouTube ότι έχεις Spirit Weaver. Έχω. Ολόκληρο. 233 element, πάρα πολύ καλό αυτό. Μακάρι από τον Demonic Boss να πάρεις σπαθάκι. Ναι, γιατί δεν κάνει αυτό. Α, δεν φώναξε. Yeah. Άλλες φορές έκανε ένα βρυχυθμό όταν έβγαινε. Έκανε... Για να δω. Αυτό. 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 Τουλάχιστον δεν θα κάνει αυτό. Εν τω μεταξύ, τώρα που θέλω να το δείξω, το έκανε με την τρίτη. Άλλες φορές το έκανε πάντα με την πρώτη, έτσι, όταν το άνοιγα κατά λάθος στο σπαθί. Λοιπόν, βλέπετε ότι φοράω γυαλιά. Βγάζω τα γυαλιά. Βάζω τα γυαλιά. Προσέξτε το animation. Κάτσε λίγο, έχει άλλο zoom εκεί. Το έχει παρατηρήσει κάποιος αυτό? Δεν είναι χαμάτο? Νομίζω η Αλεξάνδρα το παρατήρησε. Ή ο Τεό. Νομίζω η Αλεξάνδρα το παρατήρησε. Και το είπε και μετά το είπε και ο Τεό ότι το είχε δει κι αυτός. Ρε, είναι απίστευτο. Κοίτα τι έχουν φτιάξει. Δείτε, δείτε, δείτε. Ναι, το ήξερες. Ρε, εγώ δεν το ήξερα. Το είδε η Αλεξάνδρα σε ένα live και το είπε. Και το δοκίμασα εκείνη την ώρα και όντως. Είναι πολύ ωραίο. Ήθελα να πάρω δεύτερο αρσεντάβης για mate boost, ε. Τσάμπα κόπο. Τι, δεν βρίζω. Ποιος έβρισε? Ποιος έβρισε? Εγώ, sorry, δεν έβρισε. Το βάζει με τα χέρια. Πιπέρι στο πιανού στόμα. Ποιος βρίζει? Γκα... Τι λέει, γκαν... Γκαν γκιτσα... Δεν το ξέρω αυτό. Α, παίρνω και Celestial Hide από τον Emperor. Η ασπίδα της κατά κάνει. Absorbs damage from the front when activated. Reduces all incoming damage by 50%. Δουλεύει πάντα ή μόνο όταν κάνω δεξί κλικ? Πάντα. You take 20%,
Sorry, φίλε μου, αλλά εδώ γράφει 50. Να το συζητήσουμε λίγο. 50 ή 20. Increase div... Κάτσε, γιατί μπλέκονται όλα τα text... Όλα τα... Όχι, αυτά, άστε. Μπλέκονται όλα τα text μαζί. Εδώ είμαστε. Όχι αυτό. You take 20% less damage. Okay. Ξέρεις τι έγινε τώρα, έτσι. Είμαι σίγουρος. Ήτανε 50%. Το nerfaran κλασικά, το έκαναν 20% και απλά ξέχασε να το αλλάξει στην περιγραφή και το άλλαξε μόνο από, τη... από αυτό που γράφει το buff κάτω. Standard. Κάποτε ήταν 50%. Ο Dr. Jekyll δεν βρίζει, μόνο ο Mr. Hyde. Γεια σου Πελτέ, καλώς ήρθες. Τι λέει γκαντζα. Πολύ ωραίο. Γεια σου Ραφαήλ, σε χαιρέτησα. Και κοάλα. Θα έχουμε όλα τα buff. Δεν μ' αρέσει, παιδιά, γιατί φαίνεται ξύλινη. Shit. Είναι πολύ χάλια. Από εδώ κοίτα τι ωραία που είναι. Αλλά από μέσα είναι ξύλινη, ρε. Και να κάνω έτσι δεν βλέπω τίποτα. Εγώ μπορώ να κάνω έτσι. Δεν βλέπω κανονικά. Όταν κάνω δεξί κλικ, από μπροστά δεν τρώει σχεδόν καθόλου damage. Από πίσω είναι άλλο θέμα. Αλλά και απλά αν την έχω έτσι, δεν είναι τέτοιο, μειώνει 20%. Σκέψω ότι αν είμαι πάνω στη ζώα και με βαρέσει κάτι, θα φάω 20% λιγότερο damage. Για να βγάλω για το σπαθί, δεν τρώω καθόλου damage. Το παντελόνι σε προστατεύει από damage όταν πέσει από ψηλά. Ναι, δεν το έχω όμως ακόμα. Περίμενε λίγο, να μην το αυτός ο κατά λάθος. Αυτό το ψυγείο είναι άδειο. Μπορώ να τα βάλω. Συγγνώμη, γιατί δεν μπορώ, εφόσον έχουν expiration time. Βάλω τα εδώ. Μπράβο. Και δύο πάρα πολύ καλά saddles, τα οποία θα τα βάλω εδώ μέσα. Ναι. Αυτά μπορείς να τα κραφτάρεις, μόνο αυτό που σου δίνει. Celestial Ind... Μπορείς να τα κραφτάρεις, οπότε... Celestial Indom... Ναι, αυτά. Οπότε βάλτε αυτά εκεί μέσα. Έχω δύο souls και το κράνος αυτό δεν ξέρω γιατί το έχω. Origin Flak. Καλά, δεν κάτσω να τα ξεχωρίσω τώρα όλα, μόνο αυτά θα πάρω. Origin Fla. Για να δω κάτι. Το σπαθί αφήστε το εκεί που είναι, παιδιά. Αφήστε το σπαθί εκεί που είναι στην ησυχία του. Να δω κάτι. Βλέπετε 30 σεντάβες που είναι έξω και δεν βλέπει αυτό. Α, επειδή το έριξα κατευθείαν πάνω, πρέπει να το δει να μπαίνει. Μάλλον. Ή δεν έχει να κάνει. Να το. Γιατί 478.000. Για ποιο λόγο αυτό το μικρούλι το σκάτω. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις κάτι, μόνο και μόνο για να το κάνω breed μπορεί να αξίζει. Μην γελάτε ρε με τα χάλια μου. Μόνο και μόνο για να το κάνω breed μπορεί και να αξίζει. Με 30. Θα με ξεσκίσει να το ανεβάσω το στατιστικά. Λοιπόν, πώς λέτε να κάνουμε να το ρισκάρω να πάω με αρτζεντάβης. Πώς θα το κάνουμε. Να δοκιμάσω μία... Για να δω πόσο... Δεν έχει imprint,
5 εκατομμύρια health. Μήπως θα του κάνουν αυξημένο damage επειδή είναι φωτάκι, αναβή. Περίμενε, 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 θα σου πω αμέσως. Τι είπα, θα πέσεις. Δεν κάνει φως. Δεν κάνει φως. Έχει φωτιά μπροστά, δεν έχει λάμπα. Δεν κάνει φως. Κανονικά όταν κάνει φως, κάτω δεξιά εκεί που είναι τα buffs, θα βγάλει ένα buff σαν ήλιο. Δεν βγάζει αυτό το buff που είναι σαν ήλιος, οπότε δεν κάνει. Δεν κάνει. Θέλει άλλου είδους φωτάκια, τα οποία όμως θα πεθαίνουν, ε. Αλλά το λέω. Να δοκιμάσουμε, δεν ξέρω. Το demon κατσίκι να κυνηγήσει να το κάνει tame. Δεν ξέρω. Demon κατσίκι είναι τόσο καλό, να το κάνω με RG λέει ο Pete. Ωραία. George, μέχρι 10 εικονίδια, μην βάλεις πάνω από 10, γιατί σου τα σβήνει. Με το RG μπουρτσί. Τι μπορεί να πάθω, το χειρότερο που μπορεί να τύχει, τι ποιο είναι. Όχι, μου πήρε τα τέτοια. Εάν, κάτσε, το χειρότερο που μπορεί να τύχει είναι να μου κλείσει τον buff. Με το που μου κλείσει τον buff, αν το καταλάβω αμέσως και φύγω, κλάει. Τι έγινε. Πάω λίγο πιο γιου και το ξανανοίγω. Εκτός και αν με το που κλείσει τον buff σε πετάει κάτω κατευθείαν. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Επειδή πολλοί λέτε ότι βγαίνει με RG, ας το δοκιμάσουμε. Stamina. Stimulant. Helix. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να μην έχω τόσο πολλά πράγματα πάνω στο RZ Davis, μην πεθάνει και τα χάσουμε. Μάλλον, ναι. Τουλάχιστον να μην έχουμε να κλέβει για τα πράγματα. Τα βάλω εδώ. Δεν σε πετάει. Hit and run, μωρέ. Ναι, κάπως έτσι. Απλά δεν το ανοίγεις κατευθείαν. Τι, να μην το έχω το buff από την αρχή ανοιχτό. Γιατί? Για να πάω να του ρίξω μία πριν με δει, να του ρίξω μία γεμάτη, ώσπου να ανοίξει αυτό στο δικό του buff, εγώ θα έχω φύγει. Αντί να φύγει λέει με ένα hit, θα φύγει με δύο hit. Ωραία, πού τα έχω βάλει τώρα αυτά, κανείς δεν ξέρει. Τα χασά. Όχι, αυτό είναι το boss, το άλλο. Αχ, θέλω.
Δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα. Άκου, Ηλία, άκου. Να μας το κλείσει, δεν ανοίγει κατευθείαν. Εντάξει, θα φύγω λίγο πιο πέρα. Γιατί δεν κλείνεις τα άλλα δύο μπους. Γιατί δεν κάνεις τα άλλα δύο μπους. Πού να, τι εννοείς, ποια δύο. Δεν ξέρω τι, ποια είναι. Πες μου τα ονόματα από τα μπους που εννοείς, γιατί δεν ξέρω τι εννοείς. Μόλις κάνει power down, τσάκισέ το και παρακολούθα πως θα φεύγει, ναι. Η Λία πρέπει να ξανασκοτώσει τα Origin. Το ξέρω. Το ξέρω. Το είπα στην αρχή. Θα χρειαστεί να τα σκοτώσουμε ακόμα πάρα πολλές φορές τα Origin. Θα το ρίξω εγώ από ψηλά για να μην με δει. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Ω, ρε! Νομίζω... Δεν έχει κάνει power τέτοιο. Δεν είναι power up, έτσι είναι. Ρε, φεύγει. Το ξέχασα ότι μπαίνει στο έδαφος σε πλακία. Και τώρα μπορεί να βγει οπουδήποτε. Εδώ είμαι. Κάτι το κάνω. Ω, να αυτός σου χα... Ποιος είπε ότι δεν με πετάει. Μου κλείσε το buff και δεν το πήρα ειδησή. Το αλτσεντάβης μου. Το αλτσεντάβης μου. Αρσετάβες μου, μην καείς. Πώς το κάνω, find dinos. Καίγεται, σβήσε, σβήσε. Εντάξει. Ακόμα χάνει health, ακόμα χάνει health. Ακόμα χάνει. Ωραίο ήτανε. Ωραία, πάμε με πίθηκα. Με πίθηκα. Λοιπόν, κάτσε να πάρω εγώ τα δικά μου πράγματα. Α, χαρία ήταν. Από την αρχή που βγήκε, είσαι με κλειστό. Όχι, το άνοιξα. Δεν το άνοιξα. Είχα κλειστό. Είχα κλειστό buff. Να πάμε spirit. Το spirit μπορεί να πάρει φωτιά. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να πάρει φωτιά. Εγώ δεν θα πάθω τίποτα όταν είμαι στο spirit πάνω. Αλλά το spirit το ίδιο μπορεί να πάρει φωτιά. Και επειδή έχω μόνο ένα spirit, wyvern, δεν θέλω να διακινδυνέψω να το χάσω. Από τα ζώα που έχω πολλά δεν με νοιάζει. Αλλά από αυτό που έχω ένα, δεν θέλω με τίποτα να το χάσω. Τώρα... Μου τα φέρει ανάποδα. Μερικές φορές τα φέρνει ανάποδα. Όχι πάντοτε. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε. Ποιος το είχε πει αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν έχω αλλού καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό θα πάρω εγώ τώρα. Κόλλησε, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, ένας πίθηκας. Δε μέσο 37. Να δοκιμάσουμε έτσι. Έχω ακούσει ότι βγαίνει έτσι. Να δοκιμάσω άλλη μια φορά με τζενταβείς. Ας δοκιμάσω μία με το πίθηκα και όταν πεθάνει ή αν δούμε ότι μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο και δεν προλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε, τότε βλέπουμε.
Όντως έχω ώρα να περάσει την πορτά. Πάλι νύχτωσε. Λοιπόν, επίσης μου είχατε πει ότι για να δω το στάμινα πόσο πέφτει. Πες ότι είμαι κίνητος. Το στάμινα νομίζω είναι καλό. Δεν έχω να ανησυχούμε για το στάμινα. Και εκεί δίπλα μου έκλεισε τον μπαφ κατευθείαν. Α, δεν το πρόσεξα. Ξέρεις τι γίνεται, κοίταζα το δικό του μπαφ μόνο, δεν κοίταζα το δικό μου. Τι πόλη μέμε, θα δεις τώρα. Γεια σου Αντώνη, καλό απόγευμα. Δεν το βάλα σέλα. Α, την έφτιαξα, πρέπει να τη βάλω κιόλας. Δεν αρκεί να την έχω πάνω μου. Λοιπόν, το damage, το melee damage δεν επηρεάζει το δεξί κλικ καθόλου. Οπότε πάμε. 20 είναι αυτά. 20 εκατομμύρια health. 30. Yeah. 40. 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια health. Τι θα πάθει, τίποτα δεν θα πάθει, 50 εκατομμύρια health. Δεν θα πάθει τίποτα. Λοιπόν, πάμε αρένα. Και κάνουμε Ctrl C. Πού είναι τώρα αυτή η βλακεία? Πού είσαι μωρή κοτούλα? Όνα τους. Λοιπόν, σημαδεύω και πάμε. Θα πέσουν λίγο τα frames τώρα. Παιδιά, τα frames. Παιδιά, τα frames. Έχω 5 FPS, δεν ξέρω. Κάτσε. Δεν θέλω να με πετάξει. Περιμένω τώρα, δεν πατάω κάτι άλλο. Όπου μου κάνει πολύ damage. Του το ρίχνω το health, του το ρίχνω. Απλά δεν βλέπω τίποτα. Έχω ένα level εγώ στο μεσοπηδικό, δεν πειράζει. Βλέπετε αυτό που κάνει 500, 500, 500. Φαίνεται μικρός αριθμός, αλλά είναι τόσο πολλά αυτά τα 500 που του κατέβαζα το health γρήγορα. Πάμε πάλι. Δεύτερος γύρος. 10.000 κάνω στα nameless και σε αυτά. 5 FPS λέει καλά είναι. Βασικά δεν ξέρω, έτσι το λέω το 5, μπορεί να μην είναι. Στα FPS. Δεν έκανα. Στα FPS. 10, για να δούμε. Πατάω δεξί κλικ, δεξί κλικ, δεξί κλικ. 10 FPS. 5 FPS. Δεν βλέπω. Φεύγεται, δεν μετράει καν τα FPS, ρε. Δεν είναι, δεν έχει. Α, 2. 3 FPS. Φαντάσου που βαράγαμε 3 άτομα με τέτοιον. Παιδιά, δεν το πατάω πολύ το δεξί κλικ. Το πατάω κάπου κάπου. Γιατί φοβάμαι ότι θα με πετάξει άμα το πατάω που συνέχεια το δεξί κλικ. Γιατί κάνω 425 και όχι 500?
πολύ τάμα πάντω. Σκέφτομαι. Πάπα να γίνω τα αυτιά μου. Βοήθεια. Κάτσε χαμηλό σε λίγο γραμμικό. Σκέψω ότι. Έχω 50 εκατομμύρια health. Και κοίτα πόσο γρήγορα μου το αδειάζει. Είναι τα εκατομμύρια στο λιμπλά. Να δώσω μίλη, δεν έχει να κάνει έτσι. Γιατί κάνω το 25. Είναι power up αυτός. Είναι power up αυτός, γι' αυτό το κάνω το 25. Δεν βλέπω που είμαι, δεν ξέρω που είμαι και που πάω και τι κάνω τώρα. Εγώ είμαι κάπου εδώ. Ναι, όντως, RIP headphone users και εγώ μαζί. Βλέπω, βλέπω, έλα εδώ. We can actually play. Φορελί του. Γιατί μου κάνει 3000 πολλά. Λέτε μου το spirit από ψηλά, αλλά πώς θα το κάνω από ψηλά. Είναι κρυμμένος. Μήπως random αν το πετύχω από ψηλά με το spirit. Είναι τίποτα. Power down είναι τώρα, ωραία τον έχω. Τώρα δείχνει power down, δεν έχει τίποτα. Άμα ξεσάω. Sorry παιδιά. Που να δεις όταν πήγα εγώ που είχα 2 FPS, 1,9 FPS, 1,7 FPS. RIP, 1,5 FPS, 1,3, 1,27. Επανέρχεται, επανέρχεται, επανέρχεται. Γίνεται, δεν ξέρω. Άμα καταλάβεις εσύ, πες μας και σε εμάς τι γίνεται. Μπορώ να πω σε inventory, μπράβο. Νομίζω θέλει περισσότερα χέλ, περισσότερα χέλ. Πάρε μερικές ακόμα. Του έχω μια λύση με καθέριο να το έχεις να τανκάρει. Και εσύ με Arts Spirit. Α, για να μην. Για να μην κρύβεται, λες. Ναι. Δεν ήταν ένα FPS, μιλες σε ματά, 1,3 ήταν. Πολύ καλύτερο. Παιδιά, δεν είναι μάχη αυτό τώρα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Με χάνεται. Κοίτα, το έχουμε πάει στη μέση. Και είναι 2,80, είναι μεγάλο level. Αν άφηνε στο πιθήκι μόνο του και εσύ με το άρτσο από μακριά να κάνεις X, θα άντεχε το πιθήκι? Όχι, έχω κάνει 4 φορές heal με το πιθήκι. Δεν θα άντεχε. Ναι, είχα 15 potions, τώρα έχω 11. Έχω κάνει 4 φορές heal. Δεν θα άντεχε το πιθήκι. Γεωργία, ευχαριστώ για τα κουτάκια και για την υπενθυμίση. Πρώτη υπενθύμηση 17-00. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση, Γεωργία, να σκαλά. 150 είδα, μου φάνηκε. Πού είναι τα 500άρικα? Να δω τα 500άρικα. Άμα κλείσω τα νούμερα, φτιάξουνε τα FPS. Αλλά φοβάμαι μην πεθάνω. Και δεν το δω. Κάνω και μερικά με το C. Κάτσε λίγο να ρεύουν τα FPS και μετά. Το C δεν κάνει τίποτα. Το X είναι. Τι είναι πάνω τώρα. Ω, το κάνω 3000 με το Seroclip. Μπράβο. Α, κάνει 17.000 το C. Αυτά δεν το κάνει συνέχεια. Αλλά πάρε με το δεξί κλικ που κάνει τα 500άρικα. Καλύτερα, αλλά δεν προχωράει.
Κοίτα εδώ, 4 δεξί κλικ πάτησα. Και δεν είναι να πεις ότι δεν έχω καλό PC. Ωπα, έφτιαξε. Πού πήγε, έλα εδώ. I'm free, I'm free. Όχι, okay, I'm not. Σαν βαρά και φεύγω. Παιδιά έχει κολλήσει. Όχι, εντάξει. Να μην κάθομαι στο ίδιο σημείο και... Θα το βομβαρδίσουμε όλα έτσι. Κάνω γύρους και να πετάω παντού βόμβες. Δεν ξέρω τώρα τι έπαθα, δεν βλέπω πάλι. Όλα αυτά τα 10.000 είναι minions. Δυστυχώς. Θέλω να φύγω από εδώ. Πού είναι το boss? Ouch. Αν κάθεθόμουν εκεί πάνω και του πέταγα, μήπως γινόταν, ναι. Νευρίασε, παιδιά μου, κάνει πολύ damage. Δεν τα βλέπω πάλι. Ναι, να κάνεις όμως το buff που θα έτρωγε από το Archie, θα το εξαφάνισε. Τι εννοείς? Θα τη έχασα, μάλλον. Ρασέλωσέ το. Δεν νομίζω το σερβερ να έχει θέμα. Όταν λέγαμε ότι έμας μας κράσαρε και μας πέταγε, δεν μας πίστευε σε έψιλον. Εγώ όλους σας πίστευα. Άρα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πιτάκια. Απλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ακριβώς πως είναι η κατάσταση. Έχουμε θέμα με το σερβερ. Όχι. Νομίζω ότι... Μπορώ να κάτσω εδώ έξω και να το πετάω. Έχει σφινώσει. Τι γίνεται? Πάρε μερικά ακόμα. Όσο βλέπουμε 500 άρικα σημαίνει ότι το πετυχαίνουμε. Το server είναι 30 FPS, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο client είναι εδώ με τα εφέ που ζωγραφίζει. Το lag είναι... Τα FPS πέφτουν από τα εφέ που κάνει. Δεν έχει να κάνει. Ο server δεν σχεδιάζει εφέ καθόλου. Ο server είναι μόνο νουμεράκι που κοιτάει. Ναι, τα PC, όλα αυτά τα εφέ με τους καπνούς και αυτά που κάνει είναι θάνατος για το PC. Για την κάρτα γραφικών. Άμα πάμε 0 FPS θα μας πετάξει. Γι' αυτό και δεν πετάω συνέχεια. Κάνω κάπου. Ελπίζω το επόμενο να μας βγει μικρότερο level. Όσα ζώα έχουν φωτιά είναι θάνατος για τα πισιά, ναι. Έχω κάτσει πίσω και δεν με πετυχαίνει. Το πετάω βόμβες. Δεν είναι, ξέρεις, έχει κολλήσει σε αυτό το στρογγυλό μέσα. Δεν ξέρω αν το δείτε. Κάτσε να καθαρίσει λίγο να το δείτε. Να το, εκεί μέσα είναι. Α, και εγώ είμαι, και εγώ είμαι. Και στη χάκια η Άννα. Ναι, όντως έκανε και στη χάκια. Έκανε ρήμα. Τι θα έχει και επόμενο? Το ίδιο θα το ξανακάνουμε δεύτερη φορά. Πρέπει να το κάνουμε δεύτερη φορά το ίδιο.
Ευτυχώς. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Παιδιά, έχετε δίκιο. Ποιος το έλεγε, ο Πέτρος το έλεγε αυτό ή ο Άρης? Παίρνει ώρα, αλλά γίνεται με το πιθήκι εύκολα. Ενώ με το Megatherium είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά νομίζω παίρνει περισσότερη ώρα με το Megatherium. Το health μου είναι εντάξει και το stamina και όλα αυτά. Αν τον κολλήσεις εκεί και τον βαράς μια άρτζη, πόσες πιθανότητες έχει να ξαναγίνει αυτό, κόλλησε εκεί πέρα? Εγώ νομίζω δεν πρόκειται να ξανατύχει. Τον κάνω και κοκκούν. Ήταν τίποτα άλλο αυτό, δεν κάνει τον εαυτό του αυτός κοκκούν. Καμία, ναι αυτό. Δεν πρόκειται να ξανατύχει, κόλλησε εκεί. Το στάμινά μου είναι στη μέση, λίγο κάτω, είναι καλά το στάμινα. Ωραία, δεν χαλάμε και healing ξέρω που είμαστε. Το damage που κάνει, ναι, είναι 500, αλλά είναι άπειρες φορές αυτό το 500. Λοιπόν, εγώ δεν χτυπάω, οπότε κλείνω λίγο τα νούμερα και σπαμάρω δεξί κλικ να δούμε αν αυτά είναι τα νούμερα ή αν αυτά είναι τα εφέ. Τα εφέ φταίνει, δεν φταίνει τα νούμερα. Το σκότωσα! Το σκότωσα! Το σκότωσα! Το σκότωσα. Ωραία. Τώρα που θα ξαναεμφανίσω τα νούμερα, λογικά θα λαγκάρει λίγο ακόμα. Εντάξει, λίγο ήταν. Φύγεται νούμερα. Ωραία. Αυτό και κάτω είναι πέτρα. Κοντρούσι. Μέσο. Τι είναι αυτό? Α, αυγό! Αυγό! Ε? Δεν το λέει πουθενά, αλλά είναι αυγό. Παιδιά, δεν το λέει πουθενά ότι είναι αυγό. Έτσι. Tremendously nutritious by itself, this egg provides nest. Στο description μόνο. Στο description. Δεν το λέει πουθενά ότι είναι αυγό. Να, άλλο ένα. Καλά, ρε, είμαστε σε μάχη και εσύ κάθεσαι και κάνεις αυγά. Παλιά όλες δεν είχαμε. Δεν χωρίς να περάσει από αυτή την τρύπα, ε. Interesting. Ωραία. Ωραία. Έχω γκάμα. Όχι, έχω γκάμα. Χιλιάρι σάντλ. Soul. Και αυτό είναι για να το κάνουμε tame. Armor. Για μένα τίποτα. Για μένα. Τίποτα για μένα. Πού ήταν, από εδώ δεν ήταν. Α, γιατί. Εκεί το... Το σκότωσα. Όχι, εδώ το, εδώ το σκότωσα, σε αυτή την τρύπα. Σε αυτή την τρύπα. Κοίτα, είναι όλα τα αυγά εδώ. Στεκόμουν πάνω στο σακούλι, πού το. Μένει τόσο λίγο, το χασα. Μένει τόσο... Παιδιά, το είχα εδώ μπροστά. Δεν είδα το χρόνο, ρε, πού σου, ρε. Ήθελα να σας δείξω, εγώ φταίω που θέλω να σας δείξω, δεν σας ξαναδείχνω τίποτα. Γιατί τα σακουλάκια λήγουν σε 30 λεπτά πάντα, όλα τα σακουλάκια, γιατί δεν... Κάτσε και το κοιτάζει και έχεις τόνι. Εγώ αυτό που θέλω να σας δείξω. Ρε, όλα τα σακουλάκια πάντα λήγουν σε 30 λεπτά. Αυτό τώρα γιατί έλεγε σε τόσο δευτερόλεπτα. Μάλλον είναι μαζί με το body και όχι με το... Αχ, άλλο bug πάλι. Ναι, παιδιά, όλα τα σακουλάκια λήγουν σε...
Σε 30 λεπτά. Δεν φαντάστηκα ότι θα έχει bug για να κοιτάξω λίγο καλύτερα. Έχετε δίκιο. Δεν πειράζει. Να το δοκιμάσω πάλι με το Αρσεντάβης. Λέτε, το επόμενο. Ή όχι. Πάρτε το και δείξτε μετά. Δίκιο έχετε ρε παιδιά, εντάξει. Αλλά σας λέω ότι η ώρα της σοκολάκια λίγο είναι στα 30 λεπτά και δεν φαντάστηκα ότι αυτό θα λύγει πιο γρήγορα. Και δεν κοίταξα καν. Δεν έχω δίκιο, δεν πειράζει. Εννοείς ότι έχω δίκιο. Παιδιά, παίζω ARK 5 χρόνια. Όλα τα σακουλάκια... Για κάτσε, περίμενε λίγο. Έλα μαζί μου. Πού να σε χαιρετώ. Πάμε κάτω. Δεν έχει inventory. Κάτσε, να βρούμε κάτι που έχει inventory. Περίμενε. Κάτι που έχει inventory. Και βασικά... Behavior... Όχι. Harvest settings, disable victim item collect. Ναι, ωραία. Ηλία, έχεις δίκιο, εφόσον δεν το είχες ξανακάνει, δεν μπορούσες να το ξέρεις. 5 λεπτά. Είχανε περάσει 5 λεπτά από την ώρα που σκότωσα το boss. Περνάνε τόσο γρήγορα. 5 λεπτά είναι τα σακουλάκια που πέφτουν από τα kills. Τα σακουλάκια που πέφτουν από τα kills είναι 5 λεπτά. Είχαν περάσει 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Άννα, για τα πιτάκια. Άσε δύο πυθίκια με full health για δόλωμα και ανέβα και βάρα με το Argentavis. Έκανα... Είδες πόσο συχνά χρειάστηκε. Δεν κοιτάς το τέλος που είχα κρυφτεί στην άκρη. Αλλά γενικά είδες πόσα πολλά healings, πόσο συχνά έκανα heal. Πιστεύω ότι δεν θα ζήσει ένας πυθίκας με full health. Ίσως... Ένα μεγαθέρι μου με full health να μπορέσει να τανκάρει. Ένα μεγαθέρι μου με full health ίσως μπορέσει να τανκάρει. Αλλά πίθηκας με full health νομίζω δεν θα μπορέσει να τανκάρει. Άνοιξε πάλι το τέτοιο να το έχει. Θα δοκιμάσω με μεγαθέρι μου με full health να τανκάρει. Έλεγα για το σακούλι από την ώρα που έψαχνες το αυγό. Δεν το είδα εσύ. Δεν πειράζει, σιγά. Για να δούμε. Ο 81 level στο μίλι. Ξεκινάει με 12 εκατομμύρια. Ξεκινάμε πιο πολύ. 47 levels, μια χαρά είναι. Να το δοκιμάσουμε, παιδιά, και αυτό. Δεν χάνουμε απολύτως τίποτα. Demonic Megatherium. Για να έχει με κάτι να ασχολείται το Reaper για να μην κρύβεται. Και εγώ θα είμαι από πάνω με το Argentavis. Θα του βάλω και ένα τέτοιο. Γιατί όχι.
Και δώσε εδώ να έχει να ταγκάρει μέχρι αύριο. 87 εκατομμύρια. Καλά είναι. Δεν έχω χείλιξ όμως. Ωραία. Πέντε επιθήκια, δεν αλλάζει τίποτα. Το πολύ πολύ να μας πετάξει, να μας κρασάρει το μηχάνημα. Με πέντε επιθήκια, δεν αλλάζει τίποτα. Παιδιά, αυτό χωράει και δεν χωράει επιθήκας. Ωραία. Ωραία, μπες σε μια μπάλα. Πάμε να πάρουμε τώρα συντάβεις. Ναι, τα Origin δεν είναι ρίχνουν σακουλάκια. Ή τουλάχιστον όταν πολεμάς με Αρζεντάβις δεν πέφτουν σακουλάκια. Να το πούμε έτσι καλύτερα. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, κλείσε το Start FPS. Ένα έκανε. Ποιος έκανε ένα? Τι εννοείται? Λοιπόν. Να αφήσουμε εδώ κάτω το δόλωμα. Ωραία. Και ό,τι γίνει παιδιά, άμα ζήσει έζησε, άμα δεν ζήσει αυτό είναι του κιλού, δεν μας νοιάζει. 87 εκατομμύρια health. Ό,τι γίνει. Power up και φεύγουμε. Ωραία. Κάνω κι εγώ power up. Πάμε. Level 270. Μου κλεισέ. Δεν βλέπω. Που βλέπω αν μου κλεισέ. Γιατί του κάνει πολύ damage. Βλέπω αν μου έχει κλείσει κάπου το. Μου έχει κλείσει. Να, μου κάνει block, δεν μπορώ να το κάνω. Ωραία, άρα περιμένω εδώ πάνω. Περιμένω να κάνει power down αυτός. Για να κάνω power up εγώ. Α, μπόρεσα. Αυτός είναι ακόμα power up. Μπόρεσα επειδή είμαι ψηλά. Δεν πέτυχα τίποτα. Κάνει πολύ damage ρε. Θα ψοφήσει ο τέτοιος κάτω. Είναι power up. Όσο είναι power up δεν μπορώ να πάω. Η Omega Reaper όχι, γιατί θα με πέταγε κάτω. Τα minions που βγάζει σε κάνουν dismount. Τα minions σε κάνουν dismount. Ω, κάτσε να κουνιάμε γιατί θα μου βγει σωστά. Πέταξε. Τσαρουχιά. Αυτό το power up δεν θα κλείσει ποτέ. Μπράβο, εκεί που κάθεσαι τώρα μπορώ και το πετυχαίνω. Άσε, δεν πουλιάμε, δεν πειράζει. Σα διάσω στάμινα. Πω, ωραία το πετυχαίνω από εδώ. Λίγο και μπροστά. Είναι power down και δεν μου έχει πει κανείς τίποτα. Βασικά μόλις τώρα το ρίξα, περίμενα. Μην πεις ότι έκανε power up την ώρα που ερχόμουν. Βάλε buff καλέ. Τι λέει.
Τόση ώρα είχα ανοιχτό τον buff. Τώρα που πήγα κοντά μου κλείσε. Αυτό το κοίταζα. Για τη ζωή του. Τη βλέπω τη ζωή του, αφού κάθομαι πάνω και το βαράω τόση ώρα. Είμαι να δούμε με την όψη τόση ώρα και βάραγα. Όχι παιδιά. Το πολύ πολύ να χρειαστεί να φέρουμε άλλο ένα μεγαθέριον. Αν ψοφίσει αυτό. Θα δούμε. Power down, γιατί δεν μου λέει κανείς τίποτα. Ρε! Μόλις πάω κοντά το καταλαβαίνει και, και βάζει αμέσως τέτοιο. Είναι τυχαίο. Δύο φορές τυχαίο, τι γίνεται. Κάνει power down και μόλις πηγαίνω κοντά του κάνει power up. Να, πέθανε. Ωραία. Ναι, του έκοψα πολύ ζωή, δεν λέω. Και τώρα θα μου επιτίθονται τα minions. Αυτό πήγα να πω. Το σπαθί, το σπαθί, το σπαθί, το σπαθί, το σπαθί, το σπαθί, το σπαθί. Το σπαθί. Δεν κατάλαβα τι έκανα. Το είχα βγάλει το σπαθί, αλλά νομίζω το ξανάβαλα πάλι μέσα κατά λάθος. Στην προσπάθειά μου να ανέβω πάνω στο Αρτζεντάβης. Γρήγορα, να πάρουμε το Αρτζεντάβης και να το κάνουμε χίλ, γρήγορα. Μην καείς. Μην καείς. Εντάξει. Κατέβα κάτω και ξαναβάλτο. Ποιο? Όσο ζούσε το Μεγαθέριουμ ήταν καλά. Αλλά μετά μου ήρθανε τα minions επάνω μου. Αλλά ένα πάντα μου τα βάλε. Ακουλία, εφόσον το πετυχαίνεις από μακριά, δεν χρειάζεται να πας κοντά του. Εσύ αυτό που θες είναι να του βάζεις το buff. Είχε κολλήσει τον μπαφ του Άρτζη και σου έδειχνε μόνο στο ζώο ή μόνο σε σένα. Μπαγκάρι, επειδή σβήνει χωρίς να πατήσω εγώ Ctrl C και επειδή αυτός που είχε φτιάξει το mod δεν ξέρει, ουσιαστικά ναι, και δεν ξέρεις πότε είναι ανοιχτό, όταν είναι το κάτω ή όταν είναι το πάνω. Γιατί το πάνω προστατεύει το ζώο, το κάτω προστατεύει εμένα. Οπότε, ένας από τους δύο μένει απροστάτευτος, καταλαβες. Now what? Now, μία από τα ίδια. Now, μία από τα ίδια. Έχω άλλο, για να μην χαλώ από αυτά. Έχω άλλο μεγαθέριουμ εδώ. Όταν είναι power down, πάλι αν πλησιάσεις, κλείνει η ασπίδα. Δεν το ξέρω αυτό. Το κάνεις εφέ που... Να το κόψω πολύ από... Από μακριά, απλά βάρα το και θα του κάνει εφέ που θα του κόψει πολύ ζωή. Είχε κολλήσει τον buff του Άρτζη και σου έδειχνε μόνο στο ζώο ή μόνο σε σένα, ναι. Γι' αυτό σου είπα να κατέβεις και να το ξαναβάλεις. Νομίζω ότι δουλεύει όταν έχει το πάνω. Προστατεύει και τους δύο. Εγώ νομίζω ότι απλά όταν μπαγκάρει μετά προστατεύεις αυτά, έχω τέτοιο. Όταν μπαγκάρει μετά πλέον μπορείς ή να προστατέψεις εσένα ή να προστατέψεις το ζώο, όχι και τα δύο μαζί.
Εκεί που έχει το εικονίδιο, όντως εκεί δουλεύει, γιατί αυτά είναι buff του arc και όντως δουλεύουν σωστά. Λοιπόν, έλα, γιατί ξεχάστηκα, εδώ ήθελα να πω. Demonic Megatherium. Ωραία, φέρε αυτό. Ωραία, θέλουμε άλλο ένα saddle. Θα του κοπανίσουμε και αυτού μπόλικο health. Όχι, αυτό δεν έχει τέτοιο, δεν πειράζει. Θα του βάλουμε ένα saddle. Ωραία. Και να πάμε να κάνουμε pull και το άλλο saddle που έχει πέσει κάτω εκεί. Μόνο όταν κοιτάς επάνω δεξιά έχει ένα χρονόμετρο όσο τρέχει ο χρόνος, είναι κλειστό. Αυτό, Άρη, είναι που σου κάνει block το boss. Δεν έχει να κάνει με το αν το έχεις εσύ ανοιχτό ή όχι. Αυτό που λες είναι το block που σου κάνει. Λοιπόν, transmitter και να το στείλω μία μόνο του και μετά να πάω εγώ ή να πάμε μαζί, αλλά όχι, πώς θα πάμε μαζί. Εγώ τώρα θα πρέπει να βγω κάπου αλλού και να πάω πετώντας μετά. Υπάρχει τρόπος να πάω μέχρι εκεί πετώντας, έχει κάποιο κοντινό τηλεπορτέρ. Ναι, στο κλείνει και δεν μπορείς να το ανοίξεις. Ναι, το ξέρω. Το είδαμε στην πράξη. Δεν έχει τίποτε άλλο κοντινό, μόνο αυτό εδώ που λέει χιόνια. Ωραία. Δεν ξέρω τώρα τι είχε κάνει από στάμινα, αν το είχε κρατήσει, αν έχει τελειώσει. Να πάω με αυτό. Αλλά πώς θα γυρίσω μετά για να φέρω το RG. Εκτός αν πάω, αλλά δεν θα μπορώ να κατέβω καν μετά. Ναι, ωραία, ξέρω τι θα κάνω. Το έχω βάλει tracker. Θα πάω να το ρίξω από πάνω. Δεν έχει buff, δεν πειράζει. Μια ράχνη. Απλή είναι. Με είδε. Με είδε. Τι να σου κάνω τώρα που με είδες. Με ξέιδε. Δεν έχω να ανησυχώ και γι' αυτό. Λοιπόν. 1882. Ανεβάρατο με το σπαθί, λέει. Άντε κάτω εσύ αυτό. Δεύτερη υπενθύμηση 17+30. Όχλες, δεν προλαβούμε. Ευχαριστώ πολύ για την υπενθύμηση για τα βιτάκια σου, Γεωργία, να σκαλά. Αυτό θα κάνω, Τζου, αυτό ακριβώς. Απλά πρέπει να πάω εκεί, να γυρίσω πίσω, να ανοίξω το buff από το Megatherium, να ξαναέρθω εδώ και μετά να το κάνω pull να πες κάτω. Γι' αυτό και του βάλα το transmitter. Στείλει ο Mega Reaper. Τι να κάνει το Mega Reaper. Γίνε λίγο πιο αναλυτικός, φίλε μου Αχιλέα, ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου, καλώς ήρθες στο live. Ευχαριστώ και για το follow, Αχιλέα, να σκαλά. Γίνε λίγο πιο αναλυτικός. Το να στείλω το Mega Reaper μόνο του θα πεθάνει μέσα σε ένα λεπτό, δεν θα κάνει τίποτα. Νομίζω η στρατηγική που κάναμε πριν ήταν η καλύτερη. Καλά πάω. Καλά πάω. Απλά έχω πάρει rewards and dubs.
τόσο μακριά είναι. Πρέπει να μπει άλλο ένα teleporter λίγο πιο πέρα από την αρένα για να μπορούμε να πηγαίνουμε. Ω, είναι το νησάκι που είναι τέρμα πάνω δεξιά. Λες να μας φτάσει ο χρονός να μην προλάβουμε. Αυτό εκεί δεν είναι. Μοιάζει. Θα το φτιάξω σε λίγο αυτό. Τι θα φτιάξεις? Α, teleporter. Έχω βασικά. Αυτή εκεί δεν είναι η αρένα, ή κάνω λάθος? Θα δούμε, αν δεν είναι το αλλάζω μετά. Τι έγινε? Εδώ. Κοντά στην αρένα. Public. Φαίνεται λίγο μακριά. 1882. 16. Αχ, άλλο είναι αυτό. Τέλος πάντων, επειδή εγώ δεν έχω χρόνο, πρέπει να το κάνω. Θα το αλλάξω μετά, αν δεν είναι αυτό. Πρέπει να πάω στο σπίτι να ανοίξω το buff για να μπορέσω να το τραβήξω. Γιατί δεν. Πέλγε. Τι λέει τώρα. Ωραία, κράτα το σταμινά σου γερά. Γιατί δεν πήγαινες εκεί? Αυτό θα είναι μέσα στο έδαφος. Τώρα δεν μπορούσες. Γιατί μπορεί να έχουν ξεμείνει minions και να με ρίξουν κάτω. Είδα ένα νησάκι, αλλά μάλλον δεν είναι αυτό. Πρέπει να έχει άλλο πιο μετά. Όχι, αυτό είναι. Αχα, δεν ήταν μέσα. Τώρα μπήκε μέσα. Λοιπόν. Demonic Megena. Το Meg είναι Megatherium. Θα πέσεις ή θα κάτσεις εκεί? Εγώ το έχω το buff, εγώ το έχω το buff, ωραία. Πάει. Πού πας, πίσω σου είναι. Πετυχαίνω. Ω, αν το πετυχαίνω λέει, μια χαρά. Ωραία, καθίστε εκεί ακίνητη. Δεν το πέτυχα. Τι θέλει, πιο μπροστά ή πιο πίσω? Μπορούσες να πας στο δικό σου teleporter αν το έχεις βάλει. Τι εννοείς? Μπορούσες να πας στο δικό σου αν το έχεις βάλει. Όχι, δεν έχω βάλει κανένα δικό μου. Βασικά τα βλέπεις τα teleporter που έχω τόσο ή άλλως, πότε. Εδώ, καλά είμαι. Αν κάτσω σούζα έτσι, μήπως θα ρίχνει κάτω. Που τα ρίξα δεν είδα. Πάνω τα πετάει. Τι εννοεί πάνω, δηλαδή άμα κάτσω μπρούμητα, το ρίξει κάτω. Πίσω τα πηγαίνει. Ωραία, να κότσω μπρούμητα έτσι. Ρίξε. Παίζει ρόλο που κοιτάω εδώ.
μετά από εκεί, περίμενε. Κάντο. Το πέτυχε. Το πέτυχε. Είναι πάρα πολύ καλά, αλλά το πέτυχε. Θα το κάνω και ένα lock. Δεν πρόκειται. Το έκανε. Δεν το έκανε. Το πετυχαίνω. Όχι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν... εντάξει. Το έχουμε. Εκεί κάτσε, Ελία. Να είσαι καλά, ρε Τόνι. Ω, μου τέλειωσε το στάμινα. Big disaster. Τώρα πρέπει να προσγειωθεί. Εντάξει. Θα το αποτελειώσω, ρε, ο πίθηκας. Να πάω να του σκάσω μια γερή από κοντά. Γιόλο. Θα πάω να του σκάσω μια γιόλο από κοντά. Είναι power down. Κάτι έγινε. Μου κλείσε τον buff και δεν μπόρεσα να το... να το πετύχω. Θα το σκοτώσω το μεγαθέρι μόνο. Τώρα το έχω το buff, κανείς δεν ξέρει. Το έχω. Μου το σκότωσε το μεγαθέρι. Πού είναι? Με απλό κλικ θα σε φάω, με απλό κλικ. Ωλιάς. Τελικά έκανε και εσύ και 6. Σακουλάκι, έχει. Δεν έχει σακουλάκι γιατί το σκότωσα με μεγαθέριν, ωραία. Με... τι έχω, Hudson Davis. Με blocking, ποιος με κάνει block? Μάλλον που κοιτάω. Στάμινε, Ελία. Τώρα είναι λίγο αργά, Dark. Down, Adef, Rip, σακουλάκι. Λογικά δεν έχει σακουλάκι, εφόσον έχω πάρει πάνω μου αυτό και αυτό. Και αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει σακουλάκι. Οπότε αυτός που έγραψε σακουλάκι το έγραψε έτσι. Χωρίς να έχει δει κάτι. Απλά για να πει μετά, είδες, εγώ το είχα δει. Περίμενε να σε δω να το σκοτώνεις με απλό κλικ. Έκανα 2-3, λέει ότι δεν πέθανε και μετά έκανε και 6. Λοιπόν, περίμενε. Είμαστε κομπλέ, είμαστε μια χαρούλα. Μην κάνω κατά λάθος summon τα summoners εδώ μέσα. Ωραία, χαρήκαν αυτά που με είδανε. Και είμαστε πάρα πολύ κομπλέ. Ωραία, τι άλλο θέλετε από μένα, τίποτα. Είμαστε νομίζω έτοιμοι για το επόμενο tier. Δεν ξέρω, για να δούμε. Ωραία. Boss 5. Είμαστε έτοιμοι. Κάτσε, περίμενε. Μην αγχώνεστε. Celestial Soul Domain. Ναι, εύκολα. Origin, άλλη μια φορά. Spirit Orb και Your Sorb, εύκολα, τα κραφτάρω. Και να φανταστώ τα ίδια θέλει και εδώ, ωραία. Δύο φορές τα Origin όλα, δύο φορές όλα τα Origin και μερικά Celestial και μερικά Demonic. Ναι, 5 Celestial, 5 Demonic, 5 και 5, 10. Εντάξει, είναι λίγο grind, αλλά θα γίνει. Τι ώρα είναι? Ου, μια χαρά είναι, τσάπα αγχώθηκα. Προλάβαμε. Τώρα θα το κάνεις tame. Δεν είναι απαραίτητο. Έχουμε ήδη κάνει tame και δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι τόσο πολύ καλό. Αλήθεια, αν έπαιρνα εγώ το δικό μου Reaper, μήπως... μήπως θα μπορούσα να τους κάσω καλύτερο damage. Όχι, μου φάινε, είδες. Τα έχουν δοκιμάσει εδώ τα παιδιά. Ωραία, 10 Celestial, 10 Demonic. Να φτιάξω 2 Spirit Orb, 2... νομίζω αυτά μπορώ ήδη να τα φτιάξω. Τα Orb.
Φόρντο. Δύο. Θέλει τρία Celestial Soul το καθένα και να φανταστώ θέλει Demonic Souls αυτό, ε. Ωραία. Άρα, άλλα 6 Demonic Souls και άλλα 6... Ωραία. Στο επόμενο επεισόδιο απλά θα σκοτώνουμε πάλι ζώα. Και στο μεθ επόμενο θα κάνουμε το Creator και το Nova. Δοκιμασμένο από τους ειδικούς. Γεια σου Χάρος Μαν, καλώς ήρθες. Καιρό έχω να σου δούμε, μας έλειψες. Ναι. Τι έχει πάνω η ασπίδα. Ένα λιοντάρι. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίζεις αυτό. Manticore. Μπορεί να είναι Manticore. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. 24 Celestial και 24 Demonic. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν 24 Celestial σε όλο το χάρτη. Μάλλον Argentavis. Θα δούμε. Μπορεί να, επειδή μέσα σε μία μέρα θα είναι δύσκολο να τα βρούμε όλα, ίσως να κάτσω να κάνω μερικά εκτός κάμερα σε ανεχόρεξη και να βρούμε τα υπόλοιπα μετά μαζί. Θα δούμε πώς θα γίνει. Μπορεί αν έχω όρεξη να τα κάνω όλα εκτός κάμερας. Θα δούμε. Αναλόγως αν θα τα βρίσκω εύκολα ή όχι. Κάπου εδώ τελειώνει το live. Μπορούμε να ευχαριστήσουμε ξανά τη G-Portal για τον server. Ευχαριστούμε G-Portal. Αν κάποιος από εσάς λέμε τώρα θέλει server, 5% έκπτωση με το link που είναι από κάτω. Να δούμε και τα ονόματά σας ένα λεπτάκι. Είχαμε και καινούριο sub σήμερα. Boink. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους subscribers και πάμε πάρα πολύ γρήγορα να κάνουμε ένα raid κάπου. Πού? Περίμενε, να ψάξουμε λιγάκι. Να δούμε τι θα βρούμε. Μια και έχουμε 5 λεπτά, 3 λεπτά ακόμα. Να ψάξουμε πως βρω κάποιο για raid. Μπορείς πάμε σε κάποιο καινούριο. Μπα. Μπα. Bang. Πάμε στο bang. Ωραία. Μην μιλάς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για την παρέα. Περάσαμε υπέροχα σήμερα. Είχε πολύ δράση. Παντελή το πάτησα. Την επόμενη φορά. Είχε πολύ δράση. Ήταν πολύ ωραία. Έκανα λίγο πως φοβήθηκα για να έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον το live stream. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν όλοι εσείς εδώ σήμερα και θα τα πούμε αύριο γύρω στις 3.30 με περισσότερο arc να δούμε τι άλλο έχουμε να γκραϊντάρουμε, τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Καλό απόγευμα και τα λέμε αύριο. Γεια σας!